Φορείς, σωματεία, εργαζόμενοι και ωφελούμενοι στα Χανιά έγιναν μία γροθιά, εκφράζοντας την απόλυτη αντίθεσή τους στο νομοσχέδιο ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, που ιδιωτικοποιεί πλήρως τον ευαίσθητο τομέα της ψυχικής υγείας, της πρόληψης και της απεξάρτησης. Η ιδιωτικοποίηση στην ουσία των προγραμμάτων απεξάρτησης. Άρα λοιπόν είναι ένα πολύ αρνητικό νομοσχέδιο και πρέπει με αγωνιστικές κινητοποιήσεις να καταργηθεί στην πράξη. Είμαστε περίπου 200 άνθρωποι εκεί πέρα, μας έχουν αγκαλιάσει, με ζεστή αγκαλιά, στεγνά προγράμματα, δεν υπάρχουν χάπια, δεν υπάρχουν υποκατάστατα, δεν υπάρχει τίποτα. Ζητάμε εμείς σαν ωφελούμενοι και σαν θεραπευόμενοι εκεί, να μην κατατεθεί καν το νομοσχέδιο αυτό, και εγώ είμαι 70 χρονών. Τα αυριανά παιδιά όμως ο Θεός να βάλει το χέρι του. Αυτή η στεγνή αντιμετώπιση των εξαρτημένων ατόμων είναι στην κοινωνία ό,τι πιο θετικό θα μπορούσε να δώσει η πρόνοια, η πολιτική, η κοινωνική. Δεν είναι τυχαίο ότι τόσες εκατοντάδες οικογένειες όλα αυτά τα χρόνια έχουν στηριχτεί, ότι εκατοντάδες νέοι και νέες έχουν μέσα από αυτό το πρόγραμμα θεραπευτεί και έχουν ξαναπάρει τη ζωή στα χέρια τους. Η κινητοποίηση έλαβε χώρα έξω από το Δημαρχείο των Χανίων το πρωί της Δευτέρας. Μία ανάσα πριν την εισαγωγή και ψήφιση του εγκληματικού, όπως τονίζουν, νομοσχεδίου, που θέλει να αλλάξει ριζικά τη φιλοσοφία του ΚΕΘΕΑ. Το βασικό ζήτημα για την απεξάρτηση, που είναι η αλλαγή της φιλοσοφίας του ΚΕΘΕΑ, από τα στεγνά προγράμματα περνάει σε άλλο είδος, τελείως διαφορετική άποψη και φιλοσοφία, που αυτό σημαίνει και την διαφορετική τελείως θεραπευτική αντιμετώπιση. Να είναι τώρα και τα άτομα τα οποία μπορούν με στεγνά προγράμματα να επανέλθουν στην κοινωνία υγιής, να τους προωθούμε στα φάρμακα που να μείνουν για πάντα έτσι. Και δεν έχουν την ελεύθερη επιλογή να αποφασίσουν πώς θα συνεχίσουν τη ζωή τους. Εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι μεγάλο έγκλημα. Την ίδια στιγμή απευθύνεται έκκληση προς τους πολίτες να στηρίξουν τον αγώνα υπέρ των δημόσιων υπηρεσιών ψυχικής υγείας και απεξάρτησης και να σταθούν έμπρακτα στο πλάι όσων αντιστέκονται στο εν λόγω νομοσχέδιο. Δεν βλέπω όμως πολίτες των Χανίων να μας υποστηρίζουν και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, που έπρεπε όλοι οι πολίτες αυτή τη στιγμή να ήταν με το μέρος μας. Και όχι μόνο αυτοί που έχουν πρόβλημα. Και λέω στους πολίτες, μην περιμένετε να έχετε το πρόβλημα και να έρθετε σε εμάς. Πρέπει από τώρα να μαζευτούμε όλοι μαζί και να διαμαρτυρηθούμε για αυτό που πάει να γίνει.